Το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών ανήκει στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το αντικείμενό του είναι τα έξυπνα ψηφιακά μέσα. Το ψηφιακό περιεχόμενο που αναφέρεται σε ψηφιακά μέσα είναι πρώτα απ' όλα η ψηφιακή εικόνα και το βίντεο. Ασχολούμαστε με την επεξεργασία και ανάλυσή τους. Επίσης, δημιουργούμε καινούργια εικόνα ή κινούμενη εικόνα χρησιμοποιώντας γραφικά με υπολογιστή και τα χρησιμοποιούμε αυτά για εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας. Ακόμη, στα ψηφιακά μέσα ανήκει ο ήχος, η μουσική και η γλωσσική τεχνολογία. Επομένως, ασχολούμαστε με βελτίωση ποιότητας ήχου και ανάλυση ακουστικού περιεχομένου και ανάλυση μουσικής. Τέλος, έχουμε διατρικές τεχνολογίες οι οποίες υποστηρίζουν τα ψηφιακά μέσα. Για παράδειγμα, μπορούμε να καταγράψουμε και να αναλύσουμε πληροφορία η οποία προέρχεται από καρδιογραφήματα ή άλλες βιοιατρικές μετρήσεις με σκοπό να κάνουμε καλύτερες διαποφές μηχανής και ανθρώπου. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το εργαστήριο επιχειρεί να δημιουργήσει βάσεις δεδομένων για τρισδιάστατο βίντεο, μετατρέποντας τη 3D τεχνολογία σε μια συναρπαστική εμπειρία. Ο βασικός τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το βάθος, δηλαδή την τρίτη διάσταση, προέρχεται από το γεγονός ότι τα δύο του μάτια βλέπουν ελαφρώς διαφορετικές όψεις του κόσμου. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η τρισδιάστατη τηλεόραση προσπαθεί να δώσει στο θεατή την αίσθηση του βάθους, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά βίντεο, τα οποία μέσω κατάλληλων γυαλιών προβάλλει στο δεξί και αριστερό μάτι του θεατή. Σαν φαινόμενο, η τρισδιάστατη τηλεόραση είναι σχετικά νέα. Έχει εμφανιστεί περίπου το 2010. Και αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 30 κανάλια παγκοσμίως που προβάλλουν τρισδιάστατο βίντεο. Το εργαστήριό μας, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος 3DTVS, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ασχολείται με την ανθρωποκεντρική ανάλυση τρισδιάστατου βίντεο, καθώς και με την κατασκευή αλγορίθμων που προσπαθούν να ανιχνεύσουν προβλήματα στην ποιότητα του τρισδιάστατου βίντεο. Ο συνολικός σκοπός του έργου είναι να δημιουργήσει βάσεις δεδομένων για τρισδιάστατο βίντεο. Ευρηματικοί αλγόριθμοι επιστρατεύονται για να αναγνωρίσουν την ανθρώπινη παρουσία μέσα στο βίντεο, αποκωδικοποιώντας ακόμα και τα συναισθήματα. Με τον όρο ανθρωποκεντρική ανάλυση βίντεο, αναφερόμαστε στη δυνατότητα που έχουν οι υπολογιστές μέσω εφιών αλγορίθμων να αναγνωρίζουν μέσα σε ένα βίντεο την ανθρώπινη παρουσία, δηλαδή πότε ένας άνθρωπος μπαίνει στο βίντεο, τι κάνει, ποιος είναι και ενδεχομένως ποια είναι η συναισθηματική του κατάσταση. Η ανθρωποκεντρική ανάλυση βίντεο έχει πολλές εφαρμογές και το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών πρωτοστατεί πανευρωπαϊκά στην έρευνα. Για παράδειγμα, στο πλαίσια του έργου MobiServe, η ανθρωποκεντρική ανάλυση βίντεο χρησιμοποιείται για την βοήθεια ηλικιωμένων στο σπίτι. Οι ηλικιωμένοι με προβλήματα μνήμης μπορούν να βοηθηθούν μέσα από ένα ρομπότ, το οποίο αντιλαμβάνεται αν ο ηλικιωμένος έχει χάσει κάποιο γεύμα ή αν έχει πολλή ώρα να πιει κάποια υγρά. Στην περίπτωση αυτή, το ρομπότ πηγαίνει στον ηλικιωμένο και τον παροτρύνει να πιει ή να φάει κάτι. Επίσης, το ρομπότ μπορεί να αναγνωρίσει την συναισθηματική κατάσταση του ηλικιωμένου και έτσι, αν τον δει για παράδειγμα λυπημένο, να του προτείνει να παρακολουθήσει κάποιες ευχάριστες φωτογραφίες ή να επικοινωνήσει με κάποιον συγγενικό του πρόσωπο ή ακόμη να δει κάποιο βιντεάκι του οποίου του είναι ευχάριστο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το εργαστήριο στις τεχνικές προστασίας ψηφιακού υλικού, ακολουθώντας κυρίως τις μεθόδους της κρυπτογραφίας και της ιδετογράφησης. Τα ψηφιακά μέσα μπορούν να αντιγραφούν πολύ εύκολα. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε ψηφιακή πειρατεία διεθνώς και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί χάνονται εισοδήματα και δημιουργούνται αντικίνητρα για τη δημιουργία νέου ψηφιακού υλικού, δηλαδή νέας μουσικής ή νέου οπτιακουστικού υλικού. Για τον λόγο αυτό αναπτύχθηκαν διεθνώς διάφορες τεχνολογίες ώστε να προστατευθούν τα ψηφιακά μέσα και ειδικότερα η ψηφιακή μουσική και οπτιακουστικό υλικό όπως το βίντεο. Μια τέτοια τεχνολογία είναι η κρυπτογραφία. Σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση, αν αποκρυπτογραφηθεί το ψηφιακό υλικό, τότε είναι πια διαθέσιμο για πειρατεία. Μια καλύτερη μέθοδος είναι η μέθοδος της υδατογράφησης, όπου βάζουμε ορατό ή αόρατο υδατογράφημα μέσα στο ψηφιακό βίντεο ή ένα υδατογράφημα το οποίο δεν ακούγεται στην περίπτωση της μουσικής. Το αποτέλεσμα είναι να μπορούμε να ανιχνεύσουμε πότε αυτό εδώ πέρα το υλικό κυκλοφορεί παράνομα. Ένας άλλος τρόπος είναι
να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις ιδιότητες του βίντεο ή της μουσικής έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα ψηφιακό αποτύπωμα. Με βάση αυτό το ψηφιακό αποτύπωμα είναι δυνατόν να παρακολουθήσουμε πού κυκλοφορεί αυτή η μουσική ή το βίντεο και με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο εταιρείες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων όπως η IP να μπορούν να κάνουν καλύτερη κατανομή των δικαιωμάτων στους διάφορους δικαιούχους. Καθημερινά κατακλυζόμαστε από πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή, τόσο σε επίπεδο εικόνας όσο και ήχου. Τη διαχείρισή τους αναλαμβάνουν πλέον υπερσύγχρονα συστήματα. Η έρευνα την οποία κάνουμε στο εργαστήριο είναι σίγουρα έρευνα αιχμής και καινοτόμος, γιατί πρώτα απ' όλα ασχολείται με καινούργια προβλήματα. Για παράδειγμα, το να χρησιμοποιήσουμε ψηφιακά μέσα και ανάλυση βίντεο για να βοηθάμε ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι κάτι το καινοτόμο. Επίσης, συμμετέχουμε σε ανταγωνιστικά προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα οποία πρέπει να ανταγωνιστούμε για χρηματοδότηση τις καλύτερες ευρωπαϊκές ερευνητικές ομάδες. Έχουμε, για παράδειγμα, συμμετοχή στο έργο IMPART, στο οποίο χρησιμοποιούμε ψηφιακά μέσα με σκοπό να βοηθήσουμε να γίνει καλύτερο post-production ψηφιακών ταινιών, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα καινοτόμο. Δεύτερον, έχουμε το ερευνητικό έργο MobiServe, στο οποίο χρησιμοποιούμε ανάλυση βίντεο με σκοπό να βοηθήσουμε άτομα τρίτης ηλικίας αλλά και άτομα με ειδικές ανάγκες να ζουν καλύτερα. Και τέλος έχουμε το έργο 3TVS, στο οποίο κάνουμε ανάλυση του περιεχομένου τρισδιάστατης τηλεόρασης, έτσι ώστε να μπορούμε να το αναζητήσουμε καλύτερα. Μια άλλη εφαρμογή της τεχνολογίας την οποία αναπτύσσουμε είναι σε εκπαιδευτικά θέματα. Για παράδειγμα, έχουμε φτιάξει έναν οδοντιατρικό ασθενή, δηλαδή εικονικό μοντέλο της κεφαλής, το οποίο στη μένη ιατρική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διδασκαλία της ανατομίας, στην εδωοντιατρική μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε οι φοιτητές να εκπαιδεύονται σε αυτό πριν πάνε να εκπαιδευτούν σε κανονικό ασθενή. Το εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής και τα στελέχη του έχουν λάβει ήδη σημαντικές διακρίσεις. Η ομάδα μας έχει πολύ μεγάλες ερευνητικές διακρίσεις. Για παράδειγμα, η Microsoft Research έχει αναδείξει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σαν το δεύτερο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη μετά το EPFL της Ελβετίας σε θέματα ψηφιακών μέσων. Και επίσης πολύ ψηλό H Index, ο οποίος είναι ένας ειδικός δείκτης που δείχνει την αποδοχή του ερευνητικού έργου από άλλες ερευνητικές ομάδες. Τώρα, όσον αφορά προσωπικά εμένα, έχω διακριθεί από το Institute of Electrical and Electronic Engineers, την IEEE, σαν Fellow, η οποία είναι η πιο σημαντική διάκριση διεθνώς που μπορεί να έχει ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός. Επίσης, η European Signal Processing Society με έχει αναδείξει και αυτή η Fellow, το οποίο είναι πολύ σημαντική διάκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, η ίδια η IEEE με έχει κάνει διακεκριμένο ομιλητή, που σημαίνει πολλά πανεπιστήμια και συντούτο διεθνώς με προσκαλούν, με σκοπό να δώσω διαλέξεις σε συγκεκριμένα αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος. Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ερευνητικά εργαστήρια, όπως για παράδειγμα εταιρείες τεχνοβλαστή, αλλά και ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, με τη συνδρομή ιδιωτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτήσεων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν το ιδανικό περιβάλλον προς την αξιοποίηση τέτοιου είδους δράσεων. Ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι μέσω της δημιουργίας τεχνοβλαστών. Εδώ όμως έχουμε προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι το θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι θολό. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη σχετικής κουλτούρας. Και το τρίτο πρόβλημα είναι η έλλειψη παράδοσης σε σχέση με το τι γίνεται σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Αμερική, όπου η δημιουργία τεχνοβλαστών είναι πάρα πολύ συνηθισμένη. Ένας άλλος τρόπος είναι να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα μέσω χρήσης τους από ελληνικές εταιρείες ή εταιρείες του εξωτερικού. Και τέλος, ένας τρίτος τρόπος, πιο ακαδημαϊκός, είναι μέσω βιβλίων, τα οποία εκδίδουμε κατά καιρούς και τα οποία περιέχουν τα τελευταία αποτελέσματα της έρευνας.